Και οι άνθρωποι της ομάδας ήταν πολύ ζεστοί με την ομάδα, την στηρίζανε, θέλανε το καλύτερο. Κάνανε αρκετά βήματα σε σχέση με το πόσα χρόνια υπάρχει ο σύλλογος στο βόλεϊ. Τα βήματα που έχει κάνει η ομάδα είναι τρομακτικά. Ανέβηκε αλφαέρα σχετικά γρήγορα, έπαιξε Ευρώπη, έκανε μια καλή πορεία στην Ευρώπη. Και αυτά τελικό κυπέλλου, στα play-off. Όλα αυτά ήταν, όλα γίνανε πάρα πολύ γρήγορα. Τα οποία θέλουν μια διαχείριση σαφώς και από τους ανθρώπους του συλλόγου και από μένα. Και δείχνω ότι υπάρχει μια δυναμική, δηλαδή ότι μπορεί να γίνει κάτι καλό εδώ πέρα. Συνήθως λένε ότι είναι πιο δύσκολο το να μείνεις στην κορυφή παρά να ανέβεις. Οπότε αυτό, κορυφή εισαγωγικά πάντα για να μην μπερδευόμαστε, εντάξει. Απλά σε ψηλό επίπεδο είναι πιο δύσκολο το να μείνεις. Οπότε αυτό που είπες για τη διαχείριση νομίζω ότι είναι αυτό και το κλειδί της υπόθεσης. Ναι, τα βήματα λόγω επίπεδου είναι σχετικά εύκολα. Ακόμα και αυτό που έχει κάνει ο Παναξιακός, αυτό που θέλω να πω, ότι για να ανέβεις κατηγορία, ας πούμε και αυτά. Από εδώ και πέρα, όσο πιο ψηλά πας, είναι σαφώς πιο δύσκολα και σαφώς να μείνεις. Γιατί όταν μένεις πολλές χρονιές, ας πούμε, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος και αυτά, και δυσκολεύεσαι να πας παραπάνω, υπάρχει λίγο ανυπομονησία. Εκεί είναι το κλειδί. Ωραία. Okay. Λοιπόν, πάμε στην ανυπομονησία λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Ο Παναξιακός έκανε 16 του μήνα, υπέγραψε μαζί σου το συμβόλαιο περίπου. Ανακοίνωσε τη συνεργασία, μην μπερδευόμαστε. Αμέσως μετά έκανε μια κίνηση με απόκτηση μιας αθλήτρας Οικονομίδου και μετά υπάρχει μια ηρεμία. Όπως λέει και ένας φίλος μου, τέσσερις φύγανε, μία ήρθε. Εντάξει, αυτό είναι μια ηρεμία την οποία την ξέρουν οι απ' έξω. Οι από μέσα ξέρουν ακριβώς τι γίνεται, έτσι δεν είναι. Δεν είναι θέμα ότι δεν ξέρουν τι μας γίνεται. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι οι κινήσεις γίνονται κανονικά. Η ομάδα είναι κατά μεγάλο ποσό συμπληρωμένη. Μάλιστα. Αλλά. Τουλάχιστον αυτό που αυτή ας πούμε που λέτε σε στασιμότητα, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι καταρχάς επιλογή δική μου. Θέλουμε πρώτα να ολοκληρώσουμε την εικόνα της ομάδας, πρώτα θέλουμε να κάνουμε κάποιες κινήσεις και να λύσουμε κάποια θέματα όσον αφορά πάντοτε το αγωνιστικό κομμάτι, ώστε να το αποτέλεσμα να είναι το καλύτερο δυνατό για το σύλλογο. Αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν θα εξυπηρετούσε να λέγαμε ότι πήραμε αυτή, μιλάμε εκείνη, μιλάμε την άλλη, δεν θα εξυπηρετούσε κανέναν και κυρίως δεν θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα της ομάδας. Οπότε να έχετε λίγο υπομονή, πιστεύω. Όχι, υπομονή έχουμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Εδώ στο νησί έτσι κι αλλιώς είμαστε. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Εντάξει, okay. Απλά έχει κυκλοφορήσει ένα όνομα. Εντάξει, δύο ονόματα μάλλον, τα οποία είναι δύο κουβανές και τέτοια πράγματα. Δεν θέλω να μου το επιβεβαιώσει. Εντάξει, δεν είμαι έτσι κι αλλιώς. Και να μου πει και να μου πει, εντάξει. Ή να έρθουν ή δεν έρθουν, δεν ξέρω, δεν με νοιάζει. Απλά το σκεπτικό αυτή τη στιγμή τη ομάδα είναι πάμε για τρεις ξένες, πάμε για μία. Αυτό μου αρέσει. Αυτό μπορώ να σου πω. Όσο αφορά για το κομμάτι των ξένων, άμα κατά λάθος βλέπατε τον υπολογιστή μου, θα βλέπατε όλες τις φυλές του Ισραήλ. Εντάξει, θα βλέπατε 100.000 ονόματα. Εντάξει, αυτά γίνονται. Δεν είναι θέμα. Το θέμα σας λέω και πάλι είναι τι ταιριάζει στην ομάδα, τι μπορεί να κάνει η ομάδα και τι θέλουμε εμείς να πάρουμε. Από εκεί πέρα σίγουρα θα είναι κάτι καλό στο θέμα των ξένων. Προς το παρόν αυτό που μπορώ να σας πω, σίγουρα θα έχουμε δύο ξένες. Επίπεδο ακαδημιών. Είναι μια μεγάλη κουβέντα που γίνεται. Δεν ξέρω αν ασχοληθείς. Γι' αυτό θέλω να σε ρωτήσω αν θα ασχοληθείς ή εμπλακείς με όλο αυτό το θέμα. Είτε σαν επιβλέπων προπονητής, είτε σαν θεατής απ' έξω, οτιδήποτε. Ο Παναξιακός έχει ένα καλό κορμό σε επίπεδο μικρών, οι οποίες πήγαν καλά τα προηγούμενα χρόνια και τέτοια πράγματα. Η δική σου σκέψη πάνω σε αυτό ποια είναι? Καταρχάς, είχα δει μερικά πράγματα από τα μικρά. Είδα ότι κάναν μια πολύ καλή πορεία στις Κορασίδες φέτος, η οποία είναι εξισομοίωτη αν αναλογιστούμε το μέγεθος του νησιού. Της δεξαμενής παίρνουν τις παίχτριες. Δηλαδή δεν υπάρχει δυνατότητα έστω ακόμα και από ένα κοντινό νησί να έρθει μια κοπέλα να βοηθήσει, όπως είναι παράδειγμα στην Αθήνα, που μπορεί μια παίχτρια μιας άλλης περιοχής να είναι εύκολο να πάει στην ομάδα. Μέσα από τη Βιωτία, από τη Λαμία ή οπουδήποτε. Οπότε συνεπώς υπάρχει ένα 100% κομμάτι των αθλητριών που είναι από εδώ, που είναι σαφώς ο πληθυσμός είναι μικρός. Αναλογικά με αυτό ήταν με πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό που έγινε. Εμένα η δικιά μου σκέψη είναι ότι θα ήθελα να συγκεντρωθώ πρώτα απ' όλα με τη γυναικεία ομάδα. Εντάξει, δεν είμαι τύπος ο οποίος θα δίνει υποσχέσεις χωρίς λόγο και χωρίς να μπορέσει να τις στηρίξει. Αυτή τη στιγμή προτεραιότητα μου η γυναικεία ομάδα. Αλλά πάντοτε σε όποια ομάδα ήμουνα, πάντοτε προωθούσα μικρές αθλήτριες και συνήθως αθλήτριες
που έρχονται τα σπλάχνα του συλλόγου. Σε όποια ομάδα ήμουν, ακόμα και στον Παναθηναϊκό, είχα παίχτες οι οποίες ήταν από τις ακαδημίες του συλλόγου. Okay, αυτό είναι γνωστό. Και ήταν και αρκετές αθλήτρες, οι οποίες και αυτές ήταν μικρές και δεν τις ήξερε ο κόσμος και παίζανε και στον Παναθηναϊκό. Mm. Αλλά αυτό το κομμάτι για να πετύχει και στην Άξο και να πετύχει και για μένα, πρέπει να γίνει σιγά σιγά, πρέπει να γίνει με σχετική παρακολούθηση και χωρίς υποσχέσεις για να πετύχει. Άμα αρχίζεις και λες ναι, θα βάλω, θα παίξω, θα κάνω, αυτά είναι δύσκολα πράγματα. Το μόνο που μπορώ να σου πω τώρα, ήρθα τρεις μέρες κυρίως για θέματα να μιλήσω με τη διοίκηση, να δούμε πού βρισκόμαστε σε όλα αυτά τα που θέλουμε να φτιάξουμε τον χρόνο. Ήδη έχω πάει τρεις φορές στο γήπεδο και έχω παρακολουθήσει προπονήσεις. Πόσο είναι το επίπεδο? Το μικρό. Το επίπεδο, σας είπα, αναλογικά με το τι είναι πάρα πολύ καλό. Και υπάρχει και είδα τα παιδιά ότι τους αρέσει πάρα πολύ το βόλι. Ναι, τους αρέσει, έχουν αυτό. Έχουν αυτή την τρέλα που πρέπει να έχουν. Mm-hmm. Και για μένα είναι το νούμερο ένα προσόν. Δεν υπάρχει. Τα δεύτερα, το ύψος, ας πούμε, ή το άλμα, έρχονται μετά. Εντάξει, αν και λένε ότι το ύψος δεν αγοράζεται και όλα τα υπόλοιπα είναι. Αυτά είναι μπασκετικά, αλλά τέλος πάντων τα κάνουμε εμείς. Οι μπασκετικοί τα λέμε εμείς. Αυτά μας αρέσουν, τα λέμε γι' αυτό. Σε εσάς δεν ισχύει νομίζω κάτι τέτοιο. Σε μένα, στην πρώτη φάση, όχι, δεν ισχύει. Αν κάποιο δεν θέλει, ή δεν μπορεί, ή δεν του αρέσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Ό,τι προσέχει, εντάξει. Μάλιστα. Ωραία. Και κάτι τελευταίο για να σα αφήσω, γιατί ξέρω ότι θα πάω στο γήπεδο. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα όσον αφορά το πότε ξεκινάει η προετοιμασία και όλα τα υπόλοιπα, ή είναι ακόμα? Προς το παρόν, αυτό που ξέρουμε είναι ότι το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει, αν δεν κάνω, 22 Οκτωβρίου. Η προετοιμασία πολύ πιθανό να είναι 29 Αυγούστου ή 1η Σεπτεμβρίου. Τέλη Αυγούστου δηλαδή. Τέλη Αυγούστου. Άλλες χρονιές αυτό θα ήταν πρόβλημα, γιατί χρειαζόμαστε τουλάχιστον ένα διάστημα 7, 8, 9 εβδομάδων πριν την έξοδο του πρωταθλήματος. Αλλά τώρα το πρωτάθλημα ξεκινάει πιο αργά. Οπότε μας εξυπηρετεί και αυτή η ημερομηνία, γιατί και το νησί είναι τουριστικό, έχει κόσμο. Εμείς θα έρθουμε να κάνουμε κάποια δουλειά. Οπότε βολεύουν όλα αυτά. Η προετοιμασία θα είναι τότε. Μάλιστα. Οπότε θεωρητικά η ομάδα 20, τέλη Οκτώβρη θα είναι έτοιμη. Ναι, τέλη Οκτώβρη θα είναι σαφώς έτοιμη. Έχουν δρομολογηθεί κάποια τουρνά που θα γίνουν. Θα επαναληφθεί κατά πάσα πιθανότητα τα τουρνά που γίνει και πέρσι. Το Μπεμπέτσου. Τζανίνι Μπεμπέτσου. Θα κοιτάξουμε να είναι πιο υψηλό επίπεδο από ό,τι ήταν πέρσι. Να έχει πιο πολύ ενδιαφέρον και να βοηθήσει και εμάς αγωνιστικά πάρα πολύ. Και ευελπιστούμε να διοργανωθεί και να γίνει αυτό πάλι τουρνά. Είσαι έξω από τα πράγματα, αυτή είναι η τελευταία ερώτηση, αλλά θα την κάνουμε αναγκαστικά για να γκρινιάξει και από πίσω ο κύριος που βρίσκεται εκεί πέρα. Στις Κυκλάδες υπάρχουν δύο ομάδες. Σαντορίνη και Παναξιακός. Παναξιακός και Σαντορίνη. Πόσο καλό θεωρείς ότι είναι αυτό για ένα νομό? Για ένα νομό. Που είναι μικρός, που είναι κλειστός, λίγο νησιωτικός και δύο πράγματα. Πολλά πράγματα ζωή δεν μπορεί να τα διαλέξει. Εντάξει. Το ιδανικό, ποιο θα ήταν το ιδανικό? Να πει, ξέρει τι, ότι Νάξο θα κάνει βόλεϊ, η Σαντορίνη θα κάνει π.χ. baseball. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Mm. Αλλά για το βόλεϊ, σαν βόλεϊ είναι πάρα πολύ καλό. Είναι δύο ομάδες που έχουν δώσει μια νέα πνοή στο πρωτάθλημα. Γιατί ήδη αρχίζει να υπήρχε κάποιο πρόβλημα, κάποιες ιστορικές ομάδες δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν τις δύσκολες εποχές και τα νησιά βοήθησαν, απόδειξε ότι και οι δύο ομάδες είναι κοντά στην τετράδα και πρωταγωνιστούς στο πρωτάθλημα, οπότε συνεπώς για το άθλημα για μένα το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο. Μάλιστα. Και θα ζητήσω μια υπόσχεση αναγκαστικά. Τι θα προσφέρει φέτος ο Παναξιακός στους φιλάθλους? Ο Παναξιακός πιστεύω ότι καταρχάς οι φίλοι του Παναξιακού είναι αξιώτες. Καταρχάς πρέπει να είναι περήφανοι για την ομάδα τους ήδη. Mm-hmm. Έχει πετύχει πάρα πολλά. Και πιστεύω στο μυαλό τους είναι ότι θα στηρίξουν αυτήν την ομάδα ανεξάρτητα αποτελέσματος. Και ακόμα πιο θερμά. Είναι πολύ σημαντικό μια ομάδα να έχει τους υποστηρικτές της και να βοηθούν όχι μόνο οικονομικά, αλλά με όποιο τρόπο μπορούν. Η κάθε βοήθεια είναι βοήθεια για την ομάδα. Mm-hmm. Ακόμα και ένας στον δρόμο που σου πιάσει και σου πει καλή επιτυχία είναι βοήθεια για σένα. Να, σωστά. Η ομάδα, εγώ αυτό που θέλω να κάνω είναι να γίνει μια μικρή αναδιοργάνωση, να κινηθεί λίγο σε πιο επαγγελματικά επίπεδα, ώστε ο αθλητής που έρχεται, ο προπονητής που έρχεται να βγάζει το 100% δυνατήτων του και να μην κοιτάει να έρθει για ένα χρόνο και να φύγει και να πει εντάξει, πήγα, έπαιξα. Έκανα αρπαχτή, έφυγα. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ να οργανωθεί, να είναι ένας ωραίος
χώρος να μπορεί να προπονηθεί, να μείνει, να σκέφτεται μόνο το βόλεϊ και μόνο τι μπορεί να κάνει. Αν το πετύχουμε αυτό, πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι αρκετά καλά. Okay. Λοιπόν, άκουσα τον κύριο Γιώργο Ρώση, είναι ο νέος προπονητής του Παναξιακού. Του ευχόμαστε ότι καλύτερο και ελπίζουμε ότι θα τον ξαναδούμε σύντομα κοντά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.